Συμπεριφορά μας για τον Γιάννη Ντογκούση, πραγματικά πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο φιλάθλος κόσμος ευχαριστήθηκε μπάλα και από τις δύο μεριές. Θέλω να μου πεις δύο λόγια πώς έδωσε το παιχνίδι. Αν και έμεινες με 10 παίχτες, δεν το παρατήσατε και κυνηγήσατε να πάρετε το τρίποντο. Δύο λόγια πες μου, Γιάννη. Για το σημερινό παιχνίδι, μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Στο πρώτο 25 λεπτό ήμασταν πολύ δυνατοί. Ευτυχήσαμε στις δύο φάσεις που κάναμε να προηγηθούμε. Ήταν μεγάλο το προβάδισμα για μας. Χάσαμε άλλη μια ευκαιρία, έκανε μια τρομερή απόκρουση ο Μπακόμητρος. Εκεί πιστεύω ότι θα κλείνουν το παιχνίδι. Στο 2-0 ακόμα ήταν μέσα η Έλληνα στο παιχνίδι. Φάγαμε ένα γκολ από ένα ράουτ. Αδρανίσαμε τελείως, ενώ δεν έχουμε πατήσει την περιοχή μας στο πρώτο ημίχρονο. Μέχρι εκείνο το σημείο έγινε το 2-1. Και στο δεύτερο ημίχρονο, πραγματικά ενώ ανοίχτηκε η ομάδα της Έλληνας να παίξει, φάγαμε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα και με τον Βασιλή στη γωνία του κέντρου. Ανούσια τελείως φάση χωρίς κίνδυνο. Έφαγε δεύτερη κίτρινη κάρτα, μείναμε με 10. Εκεί δυσκόλεψε πολύ το παιχνίδι για μας. Πριν από αυτό, χάσαμε και το 3-1 στην κόντρα με τον Βασιλή. Δεν έγινε το 3-1 στην κόντρα. Ισοφάρισε η Έγινα. Έγινε το 2-2 και μετά πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού γιατί, στο τελευταίο 20 λεπτό που φτάσαμε με 10 είχαν τα παιδιά τα δώσαν όλα. Είχαμε και σήμερα κάποιες σημαντικές απουσίες παιχτών όπως ο Μπάκουλης, ο Τσαλίκης και πολλά άλλα παιδιά δηλαδή, που είχαμε τραυματίες. Και δεν είχαμε περαιτέρω λύσεις, έγιναν και δύο αναγκαστικές αλλαγές. Μας τράβωσε τελείως το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά έδωσαν μεγάλη προσπάθεια, τρέξανε. Χάσαμε και μια ευκαιρία στο 2-2 με 10 παίκτες να το κάνουμε, να το πάρουμε το παιχνίδι, να το κλέψουμε εισαγωγικά. Γιατί το τελευταίο 20 λεπτό είχε την υπεροχή, έγινε λόγω του αριθμητικού μειονεκτημάτος που είχαμε. Και στο τέλος ήρθε το παιχνίδι 2-2, μας αφήνει με πικρία γιατί προηγηθήκαμε 2-0, ήταν και στην έδρα μας αφήνει μεγάλη πικρία. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καλός ή κακός, προχωράμε. Ήταν καλή ομάδα, καλό το παιχνίδι. Το ευχαριστήθηκε όσο κόσμο βρέθηκε. Προχωράμε τώρα για την Τετάρτη. Παίζουμε το κύπελλο, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω. Αυτά. Έχουμε πάρει σε δύο αγώνες τώρα δύο χ με την αναγέννηση μου σκάτου του εκτός που εκεί δεν παρουσιαστήκαμε καθόλου καλή. Και τώρα το χ εδώ. Ελπίζουμε τώρα από Τετάρτη που είναι το κύπελλο και μετά με την αστυπάλια που παίζουμε να έρθουν και τα νικηφόρα αποτελέσματα για να γυρίζουν και οι τραυματίες που έχουμε. Για να πάμε όλα καλά στη συνέχεια. Έχουμε μέλλον, είμαστε μια νεανική ομάδα, πολλά καινούργια πρόσωπα, προσπαθούμε. Σήμερα μου αφήνει μια πικρή αυτό, αλλά τα παιδιά τα δώσαν όλα. Δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο. Το μήνυμα στο φιλάθλο κόσμο που ήταν κοντά. Τίποτα. Εγώ για όλο τον Πειραιά ποδοσφαιρικό, το Πειραιά που τον ξέρουμε τόσα χρόνια εδώ από πέρυσι μέχρι τώρα προπονητές και όσο από εμάς το υπηρετούμε εσύ και όλοι εδώ. Μακάρι να τουλάχιστον έστω και με αυτούς τους λίγους φιλάθλους να γίνεται ποδόσφαιρο, να το ευχαριστούν τα παιδιά, γιατί αυτή είναι η ουσία του αριστερικού ποδοσφαίρου, να βγαίνουν ταλέντα και σιγά σιγά να υπάρχει καλύτερη ποιότητα παιχτών και σιγά σιγά να ανεβαίνει λίγο η ποιότητα του πορεϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό. Κύριε Γιάννη, σε ευχαριστώ. Θα πούμε συνέχεια, θα πούμε στο κύπελλο. Να είστε καλά και μπράβο για το θέαμα που παρουσιάσατε στον κόσμο. Κοντά μας και το Μάνι, τον προπονητή τερματοφυλάκων της Καραυγής. Ο τερματοφύλακας σας σήμερα, αν και μικρός, κράτησε την ισοπαλία ειδικά στο τέλος. Θέλω να μου πεις πώς το είδες το παιχνίδι όλο και τι εύχεσαι για αυτό το παιδί. Καταρχήν να πάρουμε γενικά για την ομάδα, ήταν μια πολύ καλή παρουσία. Συνεχίζουμε να έχουμε ατυχίες. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι χωρίς τέσσερις παίκτες οι οποίοι ήταν τραυματίες. Στην πορεία τραυματίστηκαν δύο ακόμα παίκτες. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Αυτοί θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένη. Και ο μικρός τερματοφύλακας, επειδή με ρώτησε ειδικά για αυτόν, είναι εξαιρετικός. Είχε εξαιρετικές αντιδράσεις σε όλο τον αγώνα και έδειξε ψυχραιμία για την ηλικία του στο τελευταίο πεντάλεπτο που μας πίεζαν οι αντίπαλοι, όντας παραπάνω από 30-35 λεπτά με έναν παίχτη παραπάνω. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, συνεχίζουμε τη δουλειά και είμαστε πολύ θετικοί για το μέλλον. Ένα μήνυμα, κύριε Μάνη, στο φίλαθλο κόσμο που σήμερα χειροκρότησε την ομάδα. Η ομάδα είναι δίπλα στη Χαραυγή, οι φίλαθλοι της Χαραυγής είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, πάντα τη βοηθάνε, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που είναι πρωτόγνωρες για όλο τον κόσμο. Όσοι μπορούν να μπουν μέσα στο γήπεδο έρχονται, μας φωνάζουν, μας βοηθάνε με την παρουσία τους, με τις φωνές τους, είναι παραδείγματα. Σε ευχαριστούμε, κύριε Μάνη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Έχουμε κοντά μας και το Δωμά Σιφογιαννάκη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πόσο χρόνο είσαι. 16. 16-17. Πόσο? 16. Σε ένα μήνα. Ναι. Κλείνει ένα μήνα τα 16. Ναι. Σου δίνω πολλά συγχαρητήρια. Γιατί σε θεώρησα εγώ καλύτερος παίκτης σήμερα του γηπέδου. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Θέλω να μου πεις στο σημείο όπου δεχτήκατε μεγάλη πίεση και έκανες 4 απεκρούσεις, εάν είχες άγχος και αν αυτό θα το θυμάσαι για όλη τη ζωή. Όχι, δεν είχα άγχος. Προσπαθούσα να κάνω ό,τι καλύτερο για την ομάδα για να πάρουμε αποτέλεσμα. Έχεις πάρει πολλά παιχνίδια στο αντρικό. Την περσινή χρονιά ήμουν στον Τραπετσόνας. Είχα πάρει και πέρα περίπου τα μισά παιχνίδια μέχρι το σταμάτημα του κορονοϊού. Ναι. Σε βοήθησε αυτό να πάρεις εμπειρία με το αντρικό. Ήταν εμπειρία, βέβαια, μεγάλη εμπειρία. Πώς σου φάνηκε το σημερινό παιχνίδι? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήμασταν ανώτεροι, ειδικά μέχρι το σημείο που πήραμε την κόκκινη κάρτα. Μετά κρατήσαμε το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε. Είσαι ευχαριστημένος εσύ για τη δικιά σου απόδοση? Είμαι ευχαριστημένος. Έχω πάρα πολύ τώρα. Πιστεύω ότι μπορώ να βελτιωθώ ακόμη περισσότερο. Προσπαθώ και στους αγώνες της προπονήσεις το καλύτερο και πάνω απ' όλα να βοηθάω την ομάδα. Με το προπονητή τερματοφυλάκα, τον κύριο Μάνη, η προπόνηση γίνεται ωραία, μπορείς να σου δίνει πράγματα και μαθαίνεις. Βέβαια. Έχει παίξει πολλά χρόνια, όπως ξέρετε ήδη. Προσπαθεί να με βοηθήσει και εκείνος, να μου πει τις εμπειρίες του, να με βοηθήσει σε όλους τους τομείς. Και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Τι θα ήθελες να πεις στον φιλάθλο κόσμο της Χαραυγής? Ποιο θα ήταν το μήνυμά σου στο φιλάθλο? Υγεία πάνω απ' όλα. Τώρα εντάξει, λόγω κορονοϊού οι καταστάσεις είναι δύσκολες, τα παιχνίδια δύσκολα. Να είμαστε όλοι υγιείς και να έχουμε μια ωραία ποδοσφαιρική σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σου δίνω πολλά συγχαρητήρια. Είσαι ο καλύτερος παίκτης για μένα, ναι. Και χαίρομαι να βλέπω 16 χρονών να είναι οι πρωταγωνιστές. Το μέλλον σου ανήκει. Άμα δώσεις περισσότερη δουλειά και περισσότερη προσπάθεια, σίγουρα θα σε δούμε σε πολύ μεγάλες υψηλές κατηγορίες. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον Πακόμητρο Αθανάσιο. Θανάση, σήμερα έπαιξες ένα σπουδαίο μάτς απέναντι στη Χαραυγή. Τέρμπι, μπορώ να το πω εγώ. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε και ποδόσφαιρο. Δίκαιο που θεωρώ το αποτέλεσμα. Εγώ το θεωρώ δίκαιο. Είχατε πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο να πάρετε κάτι παραπάνω. Θέλω να μου πεις δύο λόγια πώς το είδες και αν την περίμενες έτσι τη Χαραυγή. Κοιτάξτε να δείτε, η Χαραυγή είναι μια ιστορική ομάδα. Ανέκαθεν τα παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο ήταν πάρα πολλά δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Όπως και να βρεθεί η Χαραυγή, πάντα είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Παρ' όλα αυτά, ενώ το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καλά για μας, δύο αδράνειες έφεραν δύο γκολ στον αντίπαλο. Μπορούσαμε και διαχειριστήκαμε, τον γυρίσαμε, είχαμε τις ευκαιρίες μας. Θεωρώ όμως ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, γιατί και η Χαραυγή με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι ένα αποτέλεσμα δίκαιο. Οι φιλοδοξίες για την ομάδα μας, θεωρώ και οι στόχοι που έχουμε βάλει είναι να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο από πέρσι. Τι εννοώ? Καλύτερο ποδόσφαιρο, οργανωτικά καλύτερα, ό,τι μπορεί μια ερασιτεχνική ομάδα για να το ευχαριστείτε, να το ευχαριστούνται και οι διοικήσεις και οι υποδοσφαιριστές, το προπονητικό team. Αυτά για μας είναι επιτυχία. Θέλω να μου πεις αν πραγματικά έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία σας ή ακόμα τα πόδια είναι βαριά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό σε εμάς που είμαστε μια ομάδα που πολλοί γηγενείς αθλητές δουλεύουν όλο το καλοκαίρι, σεζόν, σε εστίαση, η προετοιμασία μας ξεκινάει πάντα αργά και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Όπως πρόβλημα επίσης είναι και τα φιλικά παιχνίδια που πρέπει να γίνει ταξίδι, καλοκαίρι. Ναι. Παρόλα αυτά, το ρόστερ μας είναι αρκετά ικανοποιητικό και σε ποσότητα και σε ποιότητα και θεωρώ ότι μπορεί να ανταπεξελθεί και στα συνεχόμενα παιχνίδια. Την Τετάρτη έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Θύελλα και θα κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Έχεις απουσίες, έχεις τραυματισμούς? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν 3-4 απουσίες. Βασικά στελέχη της ομάδας, οι οποίες είναι έτσι χρονοβόρες, δηλαδή θέλει κάποια διαδικασία παραπάνω. Αλλά νομίζω, πιστεύω σε όλους τους αθλητές που δείξαν και σήμερα και στο προηγούμενο παιχνίδι. Γι' αυτό άλλωστε είναι το ρόστερ, αποτελείται από 25 αθλητές. Να τους υπολογίζουμε όλους και τα αποδεικνύουν οι άνθρωποι. Θα μείνετε εδώ ή θα πάτε για να έρθετε Τετάρτη ξανά πίσω? Όχι, γυρίζουμε. Δεν γίνεται να μείνουν 3 μέρες. Τα έξοδα είναι τεράστια.
Βεβαίω τρέχουμε γρήγορα να πουλάβουμε το τελευταίο καράβι. Είναι πρόβλημα για τις μέρες μας. Τα οικονομικά προβλήματα στο εθνικό αθλητισμό είναι τεράστια. Είναι ένα μείζον θέμα. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή επιστροφή. Και να βλέπουμε τέτοιο ποδόσφαιρο, γιατί προσφέρατε ωραίο θέαμα. Σας ευχαριστώ πολύ.